αισθάνθηκαν ότι δεν μπορούν να το υποστηρίξουν αυτό, αποχώρησαν, ήταν να αποχωρήσουν, όπως αυτή ας πούμε τις μάγες. Που εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ που έφυγε αυτή η γυναίκα. Όλοι στεναχωρηθήκαμε πάρα γιατί πολύ. Την είδαμε πόση χαρά όταν της δώσατε την ποδιά. Mm-hmm. Κλάμα, χαράς, όλη αυτή, πώς θα σου πω, αυτό που λες, επιτέλους κάνω κάτι για τον εαυτό μου. Ναι, ναι. Το αγαπώ τόσο πολύ και τα καταφέρνω. Όλη αυτή η δικαίωση λοιπόν. Και μετά την είδα να φεύγει έτσι και πραγματικά σπάραξε ψυχή μου. Όλοι, όλοι. Όχι μόνο εσύ, ούτε μόνο η Μάγια. Και εμείς στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Αλλά ήταν μια προσωπική της επιλογή. Δεν είχε να κάνει με τη μαγειρική. Γιατί υπάρχει και. Υπάρχει μια συμβίωση μέσα σε ένα σπίτι. Πρέπει να προσαρμοστείς. Mm-hmm. Είναι και αυτό ένα κομμάτι του παιχνιδιού πέραν του μαγειρικού. Είναι έτσι η δομή του παιχνιδιού που πρέπει να μείνεις σε ένα σπίτι, να συγκατοικήσεις με διαφορετικές ηλικίες, διαφορετικούς ανθρώπους. Ναι, βέβαια. Εμένα, αν με ρωτάς, δεν μπορούσα να το κάνω ποτέ. Ποτέ. Μου φαντάζει απίστευτο. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Είναι μέρος του παιχνιδιού. Χωρίς να επηρεάζει το αποτέλεσμα, το επηρεάζει. Δηλαδή, αν νιώθεις καλά, αν περνάς καλά. Αυτό βγαίνει στη μαγειρική σύνδεση απόλυτη. Το είχαμε πει και όταν ήσασταν και οι τρεις εδώ, λίγο πριν ξεκινήσει. Να πω ότι μου λείπουν οι άλλοι δύο, Το καταλαβαίνω, γιατί κάνεις και λίγο έτσι στη θέση και λες πού είναι. Πού είναι.